Κυρίες και κύριοι βουλευτές, άκουσα με προσοχή την χθεσινή εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Αναπληρωτή, ο οποίος παρουσίασε το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα συζητούμε στην Ολομέλεια. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου στην αρχή του νομοσχεδίου. Απλά παρουσίασε τα άρθρα και ίσως δεν αναφέρθηκε στην αρχή του νομοσχεδίου, επειδή είναι ένα νομοσχέδιο χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Είναι μία άτακτη, ανεύθυνη και πρόχειρη τακτοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεων του κόμματος το οποίο τόσο επένδυσε στην ψήφο των δημοσίων υπαλλήλων. Κύριε συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε λίγο την προσοχή σας, παρακαλώ. Και αναρωτιέμαι, δεν απασχόλησε καθόλου τον Υπουργό στο πρώτο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε στην Ολομέλεια να μας παρουσιάσει το συνολικό του σχέδιο για τη δημόσια διοίκηση? Πώς αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη λειτουργία του κράτους? Βέβαια, στην τελευταία αποστροφή της ομιλίας του υπήρχε μία φράση η οποία ενδεχομένως να είναι διαφωτιστική. Μας είπε ο Υπουργός ότι θέλει ένα κράτος για τους πολλούς. Εγώ θα αντέτεινα, κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε ένα κράτος από πολλούς. Θέλετε ένα κράτος εργοδότη, ένα μεγάλο κράτος. Και εκεί ακριβώς έγινε και η διαφορετική φιλοσοφική μας διαφωνία για το πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο του κράτους. Θα ήθελα καταρχάς να αποσαφηνίσω ορισμένα βασικά δεδομένα, διότι ενδεχομένως σε αυτά τα οποία μας είπατε να μην έχετε καλή πληροφόρηση. Πράγματι, βάσει των συστημάτων απογραφής που οι προηγούμενες κυβέρνησεις θεσμοθέτησαν, έτσι ώστε για πρώτη φορά να έχουμε πραγματική εικόνα του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, πιστοποιείται ότι στην αρχή της κρίσης, το 2009, στο 2009 είχαμε περίπου 920.000 υπαλλήλους, ενώ στο τέλος του 2014 είχαμε πέσει περίπου στους 640.000 υπαλλήλους. Αυτό το οποίο μας είπατε και το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον είναι ότι το ελληνικό δημόσιο στην αρχή αυτής της μεγάλης κρίσης, όταν είχε δηλαδή κάτι παραπάνω από 900.000 υπαλλήλους, ήταν περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από πού πιστοποιείτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Το ελληνικό δημόσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δαπανούσε στο τέλος του 2009 24 δισεκατομμύρια ευρώ για μισθούς. Στο τέλος του 2014 αυτό το ποσό έπεσε στα 15,7 δισεκατομμύρια. Εάν φαντασιώνεστε ένα κράτος 900.000 υπαλλήλων και πάλι και κρίνετε ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέγεθος για το ελληνικό δημόσιο, από πού θα βρείτε, κύριε Υπουργέ, τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρώσετε τους πρόσθετους μισθούς και από πού στοιχειοθετείτε πραγματικά ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος 900.000 υπαλλήλων? Εμείς εξ αρχής είχαμε και έχουμε μία ξεκάθαρη άποψη για το πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο της δημόσιας διοίκησης, για το τι κράτος θέλουμε. Ναι, κύριε Υπουργέ, θέλουμε ένα κράτος το οποίο να είναι μικρό, χωρίς περιττές αρμοδιότητες και υπηρεσίες. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο να είναι σύγχρονο, ένα κράτος με απλές διαδικασίες, που θα απελευθερώνει και θα ρυθμίζει με διαφάνεια τη λειτουργία της ιδιωτικής οικονομίας. Δεν θέλουμε ένα κράτος το οποίο θα μετατρέπεται σε επιχειρηματία. Είδαμε τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δράσης του δημοσίου. Δεν θέλουμε ένα κράτος καθολικό εργοδότη. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο επιτέλους θα λειτουργεί με όρους ελάχιστου κόστους και βέλτιστου αποτελέσματος. Ναι, θέλουμε ένα κράτος το οποίο θα αξιολογεί και θα αξιολογείται συνέχεια. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο θα εμπιστεύεται και τελικά θα επιβραβεύει τους άξιους, το οποίο θα επιβραβεύει την αριστεία των δημοσίων υπαλλήλων. Ξέρω ότι η αριστεία είναι μια έννοια η οποία σας δυσκολεύει, αν κρίνω ως κυβέρνηση συνολικά, αν κρίνω από τις απόψεις του Υπουργού Παιδείας, αλλά ναι, εμείς θέλουμε τους άξιους δημόσιους υπαλλήλους να μπορούμε και να τους επιβραβεύουμε και να τους δίνουμε μια διαφορετική προοπτική καριέρα. Αλλά θέλουμε πάνω απ' όλα ένα κράτος το οποίο για να είναι στην υπηρεσία του πολίτη θα πρέπει να σέβεται και τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Ένα κράτος που θα είναι πηγή αλληλεγγύης και αξιών για όλη την Ελλάδα και ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να είναι καινοτόμο στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών
έτσι ώστε να μπορεί πραγματικά να διευκολύνει την εξυπηρέτηση του πολίτη και του επιχειρηματία. Αυτό το κράτος θέλαμε. Και αυτό το κράτος επιχειρήσαμε να οικοδομήσουμε. Και όλο αυτό το σχέδιο, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αποτυπώθηκε σε ένα συνεκτικό κείμενο, τη στρατηγική για τη διοικητική μεταρρύθμιση, το οποίο εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και υλοποιήθηκε με μεγάλη ταχύτητα τους 18 μήνες που εγώ ήμουν υπουργός. Προχωρήσαμε σε σημαντικότατη αναδιοργάνωση των δομών του ελληνικού δημοσίου. Για πρώτη φορά όλα τα υπουργεία απέκτησαν καινούργια οργανογράμματα μέσα από διαδικασία αξιολόγησης των δομών. Διότι πώς ξέρετε πραγματικά, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσους υπαλλήλους χρειάζεται μια υπηρεσία, εάν δεν αξιολογήσετε τις δομές της και αν δεν προσδιορίσετε με ακρίβεια τι πρέπει να κάνει αυτή η υπηρεσία. Εσείς αντιστρέφετε τη λογική. Εσείς θέλετε να φέρετε πρώτα τους υπαλλήλους μέσα και μετά να σκεφτούμε τι θα τους κάνουμε. Προφανώς δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Εμείς επενδύσαμε στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς ψηφίσαμε καινούριο νόμο επιλογής προϊσταμένων, τον οποίο καταργείτε τώρα, και σας παρέδωσα καινούριο έτοιμο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο προφανώς και δεν κρίνατε ικανοποιητικό και μάλλον θα το έχετε αρχιοθετήσει σε κάποιο από τα πολλά ντουλάπια του Υπουργείου. Εμείς προχωρήσαμε σε πραγματικό εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών. Εξυγχρονίσαμε τα ΚΕΠ, στηρίξαμε τα ΚΕΠ, δεν προβαίνουμε σε αποσπασματικές ρυθμίσεις όπως αυτή που στην ουσία θέλετε να μετατρέψετε τα ΚΕΠ σε γκισέ πώλησης ΦΕΚ. Και ναι, εμείς ενισχύσαμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ουσιαστικά, στην πράξη και όχι στα λόγια, και θα επανέλθω σε αυτό. Είναι προφανές όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι δικές σας κατευθύνσεις, οι ιδεολογικές κατευθύνσεις, από την οποία απορρέει και η πολιτική σας, είναι διαφορετική. Ναι, θέλετε ένα μεγάλο κράτος. Ναι, θέλετε ένα κράτος το οποίο οι συνδικαλιστές θα έχουν πρώτο λόγο. Ναι, σας αρέσει ο εξωτισμός προς τα κάτω, ο οποίος τελικά οδηγεί και σε αναξιοκρατία. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση, κύριε Υπουργέ. Μέτρησα στην ομιλία σας τουλάχιστον 12 αναφορές σε πελατειακό κράτος. Μου κάνει εντύπωση ότι εσείς μιλάτε για πελατειακό κράτος. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πολιτικός και ο δεύτερος είναι προσωπικός. Ξέρετε, υπήρχαν πράγματι πολλοί πελάτες των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βολεύτηκαν μέσα από διακανονισμούς πελατειακών σχέσεων στο δημόσιο και εν πολλής η παθογένεια του ελληνικού δημοσίου οφείλεται ακριβώς σε αυτές τις πελατειακές σχέσεις. Εμείς αυτές τις πελατειακές σχέσεις επιχειρήσαμε να τις ξυλώσουμε. Αλλά ξέρετε τι έγινε. Οι πελάτες αυτού του μεγάλου κράτους, αυτοί οι οποίοι προσέβλεπαν σε έναν διορισμό στο δημόσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι ήταν ικανοποιημένοι με ένα στάτους αναξιοκρατίας, τι έκαναν, κύριε Υπουργέ? Προσέτρεξαν σε καινούριους πολιτικούς προστάτες. Βρήκαν εσάς, όχι εσάς προσωπικά. Βρήκαν το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς κληρονομήσατε τους παλιούς πελάτες του πολιτικού συστήματος όταν εγκατέλειψαν τα κόμματα εξουσίας. Και γι' αυτό αγωνίζεστε με νύχια και με δόντια για να τους υπερασπιστείτε. Πράγματι, έχει δίκιο ο εισηγητής μας ότι δώσατε με καινούρια διάσταση στο νόμο, στο δίκαιο του εργάτη που φώναζε κάποτε το κουκουέ, εδώ πέρα νόμος. Και τώρα το φωνάζει. Το φωνάζει, εξακολουθείτε. Ο κύριος Υπουργός λέει όμως νόμος είναι το δίκαιο του πελάτη. Του πολιτικού πελάτη, αλλά και του προσωπικού πελάτη, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε ότι. Γιατί εκνευρίζεστε, κύριε Σέντη? Γιατί εκνευρίζεστε? Περιμένετε, θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Έχουμε ήπιο κλίμα στην αίθουσα σήμερα, δεν υπάρχει κανείς λόγος να οξύνουμε τα πράγματα. Με νυφαλιότητα θα ακουστούν όλες οι προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα. Περιμένετε, θα τα ακούσετε όλα. Γιατί ξαφνικά τέτοια αναταραχή όταν μπαίνουμε στα ζουμερά θέματα? Περιμένετε, θα τα ακούσετε όλα. Περιμένετε, σας είχα για ήπια συνάδελφο. Δεν υπάρχει λόγος. Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα στον Πρωθυπουργό μαζί με τον κύριο Κεδίκο μία ερώτηση, η οποία απαντήθηκε πράγματι από τον κύριο Παπά,
για το αν στην περίπτωσή σας στοιχειοθετείτε σύγκρουση συμφέροντος με βάση αυτά τα οποία ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας των μελών της κυβέρνησης, ο οποίος εξ όσων γνωρίζω εξακολουθεί να ισχύει. Διαβάζω την παράγραφο 2 του κώδικα. Κάθε μέλος της κυβέρνησης οφείλει να δηλώνει στον Πρωθυπουργό κατά την ανάλυση των καθηκόντων του τυχόν υπάρχουσα σύγκρουση συμφερόντων. Η σύγκρουση αυτή θα πρέπει να διευθετείται πριν από την ανάλυση των καθηκόντων του. Κύριε Υπουργέ, δεν σας μέμφωμαι προφανώς για το γεγονός ότι είχατε μία δυναμική δικηγορική παρουσία πριν μπείτε στην πολιτική. Από τη στιγμή όμως, ειδικά συμφωνητικά με πελάτες σας, δεν είναι δυνατόν να είστε στη θέση στην οποία βρίσκεστε. Είστε ο ορισμός της σύγκρουσης συμφέροντος. Ο ορισμός. Εάν κάποτε η σύγκρουση συμφέροντος διδάσκεται σε κάποιο εγχειρίδιο πολιτικής επιστήμης, θα έχει το δικό σας όνομα ως παράδειγμα. Θα μπορούσατε να έχετε αναλάβει οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο. Δεν μπορείτε όμως αυτή τη στιγμή να νομοθετείτε και με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνετε τους παλιούς σας πελάτες. Έγινε μία αίτηση κατάθεσης εγγράφων από τρεις συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ασημακοπούλου, τον κύριο Γεωργαντά και την κυρία Κεραμέως. Και με βάση την αίτηση αυτή ζητήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο να κατατεθούν αντίγραφα των εργολαβικών συμβάσεων τα οποία αφορούν εσάς και τις δικηγορικές εταιρείες στις οποίες συμμετείχατε. Και πράγματι, ο Δικηγορικός Σύλλογος επέστρεψε όλα αυτά τα ιδιωτικά συμφωνητικά, τα οποία θα ήθελα απλά να καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής για να υπάρχουν. Ενδεικτικά ανασύρω ένα τέτοιο συμφωνητικό, η ημερομηνία 27/1/2015, δηλαδή δύο μέρες αφότου είχε εκλεγεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατατεθειμένο στο Δικηγορικό Σύλλογο 30/1, αφότου είχατε ορκιστεί, του 2015, ενδεικτικά αναφέρει ότι η αμοιβή του δικηγόρου, δεν γνωρίζουμε γιατί η υπηρεσία προβλέπεται, οφείλεται, δύο λεπτά ακόμα κυρία Πρόεδρε, οφείλεται ακέραιη και σε περίπτωση συμβιβασμού νομοθετικής ή άλλης εξώδικης ρύθμισης. Κύριε Σκυρσένα, δεν θα πω τίποτα παραπάνω, διότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι μια προσωπική διαμάχη που έχουμε με τον Πρωθυπουργό. Καταθέτω όλα τα σχετικά συμφωνητικά μαζί με το διαβιβαστικό του Δικηγορικού Συλλόγου στα πρακτικά. Όποιος θέλει νομίζω ότι μπορεί να τα δει και μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αλλά κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, εσείς ειδικά όταν μιλάτε για πελατειακές σχέσεις θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικός. Κυρία Πρόεδρε, κλείνω για να μην καταχραστώ και του χρόνου της δευτερολογίας μου με μία παρατήρηση, θα επανέλθω στη συζήτηση επί των άρθρων για το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών. Ένα ζήτημα το οποίο έθιξαν στις ομιλίες του και στην άθεση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε εκτενώς και ο κύριος Κεδίκολου και συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Θα μας εξηγήσετε επιτέλους τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Γιατί βάζετε όριο ηλικίας στις ανεξάρτητες αρχές? Και εν πάση περιπτώσει το όριο ηλικίας θα ισχύσει χωρίς μεταβατική διάταξη? Θα υπάρξει αυτοδίκαιη παύση εν μέσω θητείας? Αυτό σκοπεύετε να κάνετε? Διότι αν σκοπεύετε να κάνετε αυτό, αγγίζει τα όρια του συνταγματικού πραξικοπήματος. Και εσείς ως συνταγματολόγος θα πρέπει να το ξέρετε καλύτερα. Και παρακαλώ εδώ και τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, να αποσαφηνίσετε ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Αν δεν θέλετε να βάλετε όριο ηλικίας το οποίο θα ισχύει από εδώ και στο εξής, είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε. Να δούμε τις προϋποθέσεις και να δούμε το σκεπτικό. Αλλά σε καμία περίπτωση, δεν πρόκειται να δεχτούμε διακοπή των θητιών των ανεξάρτητων αρχών επικαλούμενη ένα όριο ηλικίας το οποίο θα προσθέσετε τώρα. Θέλω να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι σε αυτή την αίθουσα. Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών διασφαλίζεται ακριβώς από το γεγονός ότι έχουν θητεία. Τη στιγμή που θα καταστρατηγήσετε τη θητεία, δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Ήταν ήδη απαράδεκτη η παρέμβαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στη διοίκηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μια εξαιρετική ανεξάρτητη αρχή, όπου ζήτησε με το έτσι θέλω την παρέτηση όλων των μελών του Προέδρου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι θέλετε να κάνετε επιτέλους με τις ανεξάρτητες αρχές? Δεν σας φτάνει το γεγονός ότι διαιρίζετε συγγενείς και φίλους ως γενικούς γραμματείς σε όλες τις θέσεις ευθύνης? Βάλτε επιτέλους ένα φρένο σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε να βλέπετε το κράτος ως λάθυρο και αποσαφηνίστε ξεκάθαρα τι προτίθεστε να κάνετε με τις ανεξάρτητες αρχές. Εάν οι σκέψεις σας, επαναλαμβάνω, είναι να διακοπούν
οι θητείες των υφιστάμενων μελών, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και θα μας δείτε στεναρά απέναντι. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Μία σύντομη παρέμβαση ο κύριος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής υπουργός. Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη επί της αρχής. Ορθά η αντιπαράθεσή μας έγκυται στο πώς βλέπουμε το ρόλο του κράτους. Το θέμα του δεν είναι επί του μεγέθους. Οι στατιστικές είναι αυτές που έλεγα. Μπορούμε να τις δούμε και σε επίπεδο ΟΣΑ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι λάθος να ξεκινάμε τη συζήτηση από το κόστος. Το αρχικό ερώτημα είναι για ποιο σκοπό χρειαζόμαστε το κράτος. Θα μπορεί το κράτος να εξυπηρετεί τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες του που το καθιστούν κοινωνικό κράτος. Υγεία, παιδεία, εκπαίδευση, ασφάλεια των πολιτών. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν θέλει κάτι τέτοιο. Ο νεοφιλελευθερισμός θέλει να μεταφέρει μαζικά δημόσιους πόρους στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να ευνοήσει τα συμφέροντα αυτών των λίγων. Γι' αυτό μιλάμε. Για κράτος των πολλών, κατά τη δική μας έννοια, και κράτος των λίγων για τη δική σας. Αν δείτε τα σκανδιναβικά κράτη, για παράδειγμα, είναι κράτη που έχουν πολύ μεγαλύτερο δημόσιο τομέα από το δικό μας και ταυτόχρονα είναι κράτη που έχουν σημαντική επιχειρηματικότητα, σημαντική παραγωγικότητα. Αυτό είναι μια κλασική απόδειξη ότι το μέγεθος δεν επηρεάζει όταν η οργάνωση του κράτους είναι ορθολογική. Και προφανώς η οργάνωση του κράτους δεν είναι ορθολογική γιατί έχει οικοδομηθεί σε αυτό το πελατειακό σύστημα που και τα δύο κόμματα του παλαιοκομματισμού είχαν εγκαθιδρύσει. Η δεύτερη παρατήρηση είναι επί των ανεξάρτητων αρχών, επί του ΑΣΕΠ και του συνήγορου του πολίτη που ξεκίνησε η αρχική έννοια, η αρχική ρύθμιση. Θυμίζω ότι το άρθρο 2 του νόμου 2190 του 1994 προέβλεπε για τα μέλη του ΑΣΕΠ όριο ηλικίας 70 και για τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ όριο ηλικίας 75. Αυτή η διάταξη καταργήθηκε μελλοντικά, με αποτέλεσμα σήμερα το ΑΣΕΠ να έχει μια αρκετά γερασμένη σύνθεση. Με επανειλημμένες συναντήσεις που είχαμε τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, προχώρησα σε μια πολύ ήπια διόρθωση, δηλαδή κράτησα το όριο ηλικίας στα 70 για τα μέλη του ΑΣΕΠ και κατέβασα το όριο ηλικίας από το 75 στα 73, που δεν το λες και τόπο στα νιάτα, με την απλή σκέψη ότι στο 67ο συνταξιοδοτείται ο δικαστής, που συνήθως είναι ένας από τους βασικούς, από τις βασικές δεξαμενές οι συνταξιούχοι δικαστές της επάνδρωσης, της τελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, οπότε εξαετή συνηθιτία του Προέδρου του ΑΣΕΠ και 67-73. Μια απόλυτα λογική ρύθμιση που, παραλαμβάνω, έγινε με επανειλημμένες διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ για να μην φανεί ότι υπάρχει μια οποιαδήποτε στοχευμένη ρύθμιση. Στη συνέχεια, επειδή θέλω να εισάγω αντικειμενικές, γενικές και απρόσωπες ρυθμίσεις, μου φάνηκε λογικό αυτή η ρύθμιση που αφορούσε μόνο τις ανεξάρτητες αρχές ευθύνης μας να επεκταθεί και σε άλλες ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο φυνδιασμού. Η ρύθμιση είναι γενική και απρόσωπη και εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα συνταγματικότητας. Από σήμερα. Από σήμερα. Το τρίτο θέμα το οποίο θέλω. Όχι, το ξεκαθαρίζω, ναι. Αν κάποιος είναι 71 και υπηρετεί. Μισό λεπτό. Το όριο ηλικίας δεν πρέπει να υπηρετηθεί. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν. Το τρίτο θέμα για το οποίο πρέπει να τοποθετηθώ είναι το. Ακούστε. Το τρίτο θέμα για το οποίο πρέπει να τοποθετηθώ είναι το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Να θυμίσω ότι δεν είχε τεθεί έτσι εξ αρχής το ζήτημα όταν, όχι από αυτή την αίθουσα, από τα χαλκεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε εξαπολυθεί η ανίκεια και συκοφαντική επίθεση σε βάρος μου. Η αρχική κατηγορία ήταν ότι με επικείμενη την υπουργοποίησή μου συνήπτα συμφωνητικά υποσχόμενος διορισμό σε αντάλλαγμα 12%. Πώς κατέρευσε αυτή η συκοφαντική και παντελώς ανυπόστατη κατηγορία όταν εγώ, όχι εσείς, με την αναφορά κατάθεση εγγράφων, ζήτησα από το Δικηγορικό Σύλλογο να άρει το δικηγορικό απόρριτο και να θέσει σε δημοσιότητα όλα τα συμφωνητικά τα οποία είχα συνάψει. Όταν λοιπόν αυτή η βρωμερή συκοφαντία κατέρευσε,
αντικαταστάθηκε με το επιχείρημα που άκουσα σε αυτή την αίθουσα και στο οποίο θα τοποθετηθώ, γιατί πράγματι αυτό είναι θέμα αρχής. Αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όταν ένας δικηγόρος, πριν, όχι απλώς πριν να αναλάβει υπουργικά καθήκοντα, πριν έχει πολιτικό ρόλο, πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής, που ήταν η πρώτη δική μου πολιτική επίσημη ανάμειξη στην πολιτική πέρα από την κοινωνική δράση. Αν λοιπόν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση σύγκρουση καθηκόντων, για να γίνω σαφής, η αιτίαση δεν είναι ότι προσδοκώ οποιοδήποτε πλέον συμφέρον από προηγούμενη δικηγορική υπόθεση, γιατί οποιαδήποτε σχέση μου με τέτοιες υποθέσεις έχει οριστικά διαραγεί. Το ερώτημα είναι, κάποιος που υπηρετούσε στο παρελθόν συμφέροντα εργαζομένων μπορεί να είναι και υπουργός? Με λίγα λόγια, μιλάμε για διαπλοκή. Ακόμα και όταν εκπροσωπείς εργαζομένους, διαπλεκόμενος με τις καθαρίστριες, τις σχολικούς φύλακες, τους εκπαιδευτικούς, μπορεί κάποιος να είναι υπουργός? Αν το πω σαφέστατα, γιατί έτσι είναι το ερώτημα, υπάρχει σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον με μια αντίστοιχη δραστηριότητα? Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, είναι αλλιώς. Και μάλιστα είναι σύγκρουση συμφερόντων που δεν την έχουμε ανακαλύψει εμείς η αριστερά, ούτε είναι πρόσφατο γεγονός. Ένας από τους ιστορικούς πρωθυπουργούς της Αγγλίας ήταν ο Μπένζαμιν Ντισραήλ, ιδρυτής της ιδεολογίας των Τόρι, συντηρητικός ήταν. Απροσδόκητα το 1845, ο Ντισραήλ ανακοίνωσε ότι στην Αγγλία δεν υπήρχε ένα έθνος, αλλά δύο έθνη. Το έθνος των πλούσιων και το έθνος των φτωχών. Αυτή τη μεταφορά τη χρησιμοποίησε αργότερα και ο Λένιν για να πει το αυτονόητο, ότι η κοινωνία δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Στην κοινωνία υπάρχουν οι πάνω και οι κάτω, οι πολλοί και οι λίγοι. Εμείς, η αριστερά και εγώ προσωπικά, δεν έχουμε περιστασιακή σχέση με τους πολλούς. Έχουμε οργανική σχέση μαζί τους. Είμαστε μαζί τους και στον δρόμο και στη θεωρία και στα δικαστήρια. Εξαιτίας αυτής της οργανικής και μόνιμης σχέσης μιλάει ο Γκράμψη για τους οργανικούς διανοούμενους. Όταν λοιπόν εγώ εκπροσωπούσα τους ανθρώπους αυτούς, εκπληρώνα ένα πολιτικό ρόλο που συνεχίζω και σήμερα τον εκπληρώνω. Γιατί δεν υπάρχει αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον? Γιατί το συμφέρον των πολλών είναι το γενικό συμφέρον. Και γιατί το δίκιο των πολλών, τώρα που δεν είμαστε απλώς αριστερά της διαμαρτυρίας, αλλά αριστερά που ασκεί τουλάχιστον την κυβερνητική εξουσία, τώρα λοιπόν το δίκιο των πολλών μπορεί να γίνει θετικό δίκαιο. Και δεν έχουμε καμία σύγκρουση συμφερόντων σε αυτό. Γιατί τους ίδιους εξυπηρετούσαμε και τότε, τους ίδιους εξυπηρετούμε και τώρα. Και δεν είναι προσωπικό μου ζήτημα. Δεν ασκώ προσωπική πολιτική. Ασκώ την πολιτική που πάντοτε η κοινωνική αριστερά ασκούσε και τώρα στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που είναι κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση εξακολουθώ να δρώ. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς είναι πράγματι ένα κράτος των πολλών. Και τα συμφέροντα των πολλών πάντα εξυπηρετούσαν. Χωρίς αυτό να συνιστά οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων εκ μέρους μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κύριε Λουβέρδο, μισό λεπτό, κύριε Μητσοτάκη, θα σας δώσω το λόγο. Εσείς γιατί θέλετε το λόγο, δεν έχω καταλάβει. Δεν είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Επομένως δεν έχετε τον λόγο σε καμία περίπτωση. Μιλήσατε χθες, είστε αγορητής. Σωστά. Αλλά τι? Όχι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Θέλω να με ακούσετε ένα λεπτό. Δεν μπορείτε να σας απασχολήσω πιο πολύ. Πρώτον. Κύριε Λοβέρδο, με συγχωρείτε. Για να σας ακούσω κι εγώ και όλη η αίθουσα, ακούστε, πρέπει να σας δώσω το λόγο. Δεν σας έδωσε το λόγο. Όχι, γιατί προηγούνται άλλοι. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των οποίων προηγούνται και τους οποίους ήδη ανακοίνωσα, τότε θα σας δώσω το λόγο. Συμφωνούμε? Όταν μιλήσουν ο κύριος Μητσοτάκης που ζήτησε το λόγο, ο κύριος Πετράκος, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Θεοχάρης. Ωραία. Εντάξει, θα σας δώσω το λόγο τότε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, για ένα λεπτό. Όχι, για ένα, για λίγο περισσότερο. Για ένα, κύριε Μητσοτάκη. Μπορώ να κάνω χρήση της δευτερολογίας? Μπορείτε να κάνετε χρήση. Ωραία. Τρία λεπτά σας έμειναν από τη δευτερολογία. Τώρα μην τα... Θα δείξω και μια ενοχή. Μην τα κάνετε. Εντάξει. Τώρα μην τα μετράτε τώρα τις μετρητής. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, φοβάμαι ότι πήρατε το λόγο για να δώσετε κάποιες εξηγήσεις
και τα κάνατε χειρότερα τα πράγματα. Άκουσα την απίστευτη εξήγηση ότι δεν υπάρχει διαπλοκή και σύγκρουση συμφερόντων όταν υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πολλών ή των αδύναμων και υπάρχει διαπλοκή μόνο όταν συγκρουόμαστε με το κατεστημένο. Αλήθεια. Εμείς σας ασκήσαμε κριτική επειδή έχετε προσωπικό οικονομικό όφελος όπως προκύπτει από τα εργολαβικά συμφωνητικά διευκολύνοντας τους πελάτες σας. Δεν μας ενδιαφέρουν ποιοι είναι οι πελάτες σας, αν είναι καθαρίστες, αν είναι σχολικοί φύλακες, αν είναι μηντιάρχες. Δεν λέμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Και εν πάση περιπτώσει, για δώστε μας μια εξήγηση. Τα συμφωνητικά τα οποία μας προσκόμισε ο Δικηγορικός Σύλλογος είχαν υπογραφεί 27 Ιανουαρίου του 2015, το αμφισβητείτε, και κατατέθηκαν στο Δικηγορικό Σύλλογο 30 Ιανουαρίου. Αφού το είχατε ορκιστεί, τι είναι αυτό το οποίο σας ανάγκασε να υπογράψετε αυτά τα συμφωνητικά? Αυτά τα συμφωνητικά είναι στο όνομά σας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και λένε με σαφήνεια ότι η αμοιβή του 12% θα την πάρετε και σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης. Θα έχετε δηλαδή όφελος οικονομικό και σε περίπτωση που διαλυθεί η εταιρεία, τα δικαιώματα αφορούν το δικηγόρο Γιώργο Κατρούγκαλο. Μα ποιον κοροϊδεύουμε εδώ πέρα, κύριε Υπουργέ? Και μας έρχεστε με αυτές τις ηθικολογίες περί των καλών υπερασπιστών, των αγώνων, των καθαριστριών και των κακών διαπλεκόμενων. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Η σύγκρουση συμφέροντος ορίζεται ρητά. Μια χαρά είχε προσδιοριστεί και από τους φιλελεύθερους του 19ου αιώνα, τους οποίους υπερασπίζεστε. Για άλλο λοιπόν σας ασκήσαμε κριτική και σε αυτό το άλλο δεν έχετε απαντήσει, κύριε Υπουργέ. Και είστε πολιτικά και ηθικά εκτεθειμένος. Και προσωπικά εσείς και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε να σας καλύψει. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι και η κοινωνία και οι πολίτες μας παρακολουθούν έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Εξάλλου τα στοιχεία και τα ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία κατατέθηκαν μιλάνε από μόνα τους. Αν θέλετε, κύριε Σέφ του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχτε μια ματιά για να μπορέσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας πριν να σπεύσετε την επόμενη φορά να χειροκροτήσετε, όχι βέβαια με πολύ μεγάλη θέρμη, τον Υπουργό. Έρχομαι όμως στο δεύτερο θέμα. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας λέτε, για να καταλάβουμε, είναι ότι το όριο ηλικίας, το οποίο θεσπίζεται για όλες τις ανεξάρτητες αρχές, θα ισχύσει αμέσως. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι άνω των 70, θα πρέπει να παραιτηθεί, επειδή εσείς σπεύδετε στη μέση της θητείας του να επιβάλλετε ένα όριο ηλικίας σε ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δεν έχουν όριο ηλικίας. Αλήθεια, έτσι αντιλαμβάνεστε τις ανεξάρτητες αρχές? Όταν εσείς ως συνταγματολόγος δίνατε αγώνες για τη συνταγματική κατοχήρωση των ανεξάρτητων αρχών, αυτό αντιλαμβάνεστε? Πώς δηλαδή διασφαλίζεται η ανεξαρτησία μιας ανεξάρτητης αρχής εάν δεν τηρείται η θητεία αυτών που τη στελεχώνουν? Αυτό το οποίο κάνετε είναι πρωτοφανές. Ελπίζω, σας ζητώ να το επαναξιολογήσετε. Σας ζητώ τουλάχιστον να βάλετε μεταβατική διάταξη και να συζητήσουμε από εδώ και στο εξής αν πρέπει να υπάρχουν ηλικιακά όρια. Αυτό να το συζητήσουμε πράγματι. Δεν θέλουμε γεροντοκρατία. Εσείς ο ίδιος ξέρετε πολύ καλά εξάλλου ότι η θητεία 12 μελών του ΑΣΕΠ έχει ήδη λήξει. Και ο κ. Βούτσης το ξέρει, το κοβιδιάζαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση ότι είχαμε πρόβλημα. Εάν θέλετε λοιπόν ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, ναι, να το συζητήσουμε. Αλλά αν σκοπεύετε να διακόψετε βία τις θητείες προέδρων και μελών ανεξάρτητων αρχών με τη δικαιολογία ότι βάζετε ένα όριο ηλικίας, αυτό είναι απαράδεκτο, είναι φωτογραφικό, το κατακρίνουμε και σας ζητούμε και τώρα να το αποσύρετε. Ωραία. Ναι, κύριε Κατρούγκαλε. Απλώς επί του προσωπικού, ξέρετε καλά, γιατί έχω δημοσιεύσει αμέσως μετά τη συκοφαντική επίθεση των Χαλκίων εναντίον μου αναλυτική δήλωση, στην οποία φαίνεται ότι αυτή η διαφορά των συμφωνητικών ήταν μια παλιά μισθολογική διαφορά του 12, η οποία έχει λήξει μετά από δήλωση των εργαζομένων που αφορούσε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά το θεωρούσα κατώτερο της ιδέας που για σας, ότι επαναλαμβάνεται μια βρωμερή συκοφαντία, την οποία κανένας άλλος δεν είχε επαναλάβει μέχρι στιγμή σε αυτή την αίθουσα. Η συζήτηση για τη σύγκρουση συμφερόντων ήταν σε επίπεδο αρχής και εκεί τοποθετήθηκα. Επαναφέρεται ένα θέμα που έχει λήξει, παντελώς κατασκευασμένο, στηριγμένο σε παραχάραξη ενός συμφωνητικού, το οποίο φαίνεται από το ίδιο το σώμα ότι αφορούσε μια μισθολογική διαφορά. Δεν πρόκειται να συνεχίσω όλη αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ούτως ή άλλως τα Χαλκία θα αντιμετωπίζω σε δίκη σε λιγότερο από ένα μήνα.
Η δικαστική εξουσία θα αποφασίσει επ' αυτών. Απλώς είναι κακό για την ποιότητα της δημοκρατίας να εκφυλίζεται μια συζήτηση που θα έπρεπε να είναι σε επίπεδο αρχών στο επίπεδο αυτό. Ωραία. Μισό λεπτό μόνο. Κύριε Υπουργέ, καμία συζήτηση δεν εκφυλίζεται όταν μιλάμε με πραγματικά δεδομένα. Όπως σας είπα, σας σέβομαι ως πολιτικό αντίπαλο, σας σέβομαι ως δικηγόρο, επισημαίνω με στοιχεία τη σύγκρουση συμφερόντων. Με τα χαλκία εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε, θα τα βρείτε στη δικαιοσύνη. Εδώ πέρα όμως κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Και θα καταλάβετε ότι από τη στιγμή που ασκείτε εκτελεστική εξουσία, θα είστε ανοιχτό σε πολιτική κριτική. Δεν κάνω καμία προσωπική αναφορά στο χαρακτήρα σας. Καμία. Πολιτική κριτική ασκώ. Και θα μάθετε επιτέλους να τη δέχεστε. Όπως τη δεχόμασταν και εμείς, όσο καιρό ήμασταν στην κυβέρνηση, όπου είχατε καταφερθεί εναντίον μας, όχι εσείς προσωπικά, αλλά το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε, με χυδαίους και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε, θα μιλάμε πολιτικά. Προφανώς και η σύγκρουση συμφέροντος είναι κάτι το οποίο δεν ενέχει ποινικές ευθύνες. Πολιτικό είναι το ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτικό. Και τελικά αυτοί οι οποίοι θα μας κρίνουν είναι οι πολίτες οι οποίοι μας ακούνε.